Κυρίε και κύριοι, στην αντεπίθεση περνάει η Ρένα Δούρου, η οποία ζητά την άμεση πρόσληψη προσωπικού στην Περιφέρεια Αττική και στον τομέα του καθαρισμού, καλώντα μάλιστα με τη σειρά τη να τοποθετηθούν στην πρότασή τη όσοι την έχουν επικρίνει έω τώρα. Την ίδια στιγμή από την Περιφέρεια ξεκαθαρίζεται πω παρά το ότι έχει γραφτεί, δεν υπάρχει καμία απόφαση τη Διοίκηση τη Περιφέρεια Αττική για ανάθεση εργολαβία καθαριότητα. Στην αντεπίθεση περνάει η Ρένα Δούρου, η οποία με αφορμή την κριτική που δέχτηκε για το θέμα των καθαριστριών, τονίζει πω η κυβέρνηση εμπέζει την νοημοσύνη των πολιτών και κάνει λόγο για υποκριτέ και φαρισαίου. Προκειμένου να καλυφθούν οι πιεστικέ ανάγκε προσωπικού στην περιφέρεια Αττική, στου τομεί καθαριότητα, φύλαξη, προσωπικού υγεία, συντήρηση, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία τη, καταθέτουμε αίτημα για την άμεση πρόσληψη προσωπικού και αναμένουμε την άμεση αντίδραση όλων των φωνασκούντων στα τηλεπαράθυρα και κυρίων Ντινόπουλου, Γεωργιάδη και λοιπόν στο δημόσιο και σαφέ αίτημα τη Περιφέρεια Αττική. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση των απολυμμένων καθαριστριών, οι οποίε υπερασπίστηκαν την Περιφερειάρχη Αττική. Δεν ζητήσαμε ποτέ από τη Ρένα Δούρου να μα προσλάβει. Δεν μα υποσχέθηκε ποτέ η Ρένα Δούρου ότι θα μα προσλάβει. Αγωνιζόμαστε η κυβέρνηση να υλοποιήσει τη δικαστική απόφαση, να ισχύσει ο νόμο. Το ζήτημα που έχει προκύψει πάντω δείχνει να μην έχει τέλο με τη Ρένα Δούρου αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ να δέχονται πειρά για την πολιτική που ασκείται στην περιφέρεια. Η Ρένα Δούρου είναι και αυτή όμοιρο τη διγλωσία του ΣΥΡΙΖΑ, των πολλών τάσεων μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίο είναι λαϊκιστικό, ο οποίο δεν θέλει να έχει καμία σχέση με την επιχειρηματικότητα και κατ' επέκταση με τον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται περί μεγάλης υποκρισίας όλοι αυτοί οι οποίοι σκούζουν από την κυβέρνηση όταν έχουν ψηφίσει νόμους που απαγορεύουν το να υπάρξει πρόσληψη καθαριστριών. Το γνωρίζετε αυτό. Η πλευρά της περιφέρειας πάντως εξακολουθεί να επισημαίνει πως δεν υπάρχει απόφαση της σημερινής διοίκηση για ανάθεση εργολαβίας καθαριότητας.